ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα φαινόμενα βιοπραγίας από ενήλικους σε μαθητές, συμπεριφορές που είναι καταδικαστές και που δημιουργούν αρνητικά πρότυπα για τα παιδιά. Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στη λεωφόρο Ικάρου, όπου 40χρονος οδηγός Γιοταχή επιτέθηκε και χαστούκησε ανήλικο αγόρι, τη στιγμή που διέσχιζε τη διάβαση πεζών επειδή του έκανε παρατήρηση για επικίνδυνη οδήγηση, ένας ακόμη γονέας χειροδίκησε χθες σε βάρος μαθητή έξω από το λύκειο Αλικαρνασσού. Ο γονέας και οδηγός του Γιοταχή εκνευρίστηκε επειδή ο μαθητής καθυστερούσε να αποχωρήσει με το μηχανάκι του. Ακολούθησε λογομαχία, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία από την Ένωση Συλλόγου Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, ο γονέας ξυλοκόπησε τον μαθητή. Λάβαμε γνώση εχθές για ένα περιστατικό που ενήλικας χειροδίκησε σε μαθητή λυκείου. Έξω από το σχολείο, καθώς ο μαθητής εμπόδιζε με το μηχανάκι του τη διέλευση του γονέα, ο οποίος μάλιστα είχε μέσα και το παιδί του, και ο οποίος χειροδίκησε ενάντια στο μαθητή. Είναι ακόμα ένα περιστατικό απαράδεκτο, το οποίο το καταδικάζουμε. Είναι ακόμα ένα περιστατικό βίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε τέτοιο περιστατικό βιοπραγίας. Συμπαραστεκόμαστε στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Ζητάμε από τον γονέα που χειροδίκησε έξω από το σχολείο της Αλικαρνασσού, που σημειωτέων είναι από άλλο σχολείο, να αναλογιστεί την πράξη του και ως ελάχιστο δείγμα μεταμέλειας να ζητήσει συγγνώμη από τον μαθητή και τους γονείς του. Η βία ενός ενήλικα απέναντι σε ένα ανήλικο είναι από τις χειρότερες μορφές και αναπαράγεται δυστυχώς πολύ εύκολα. Τέτοιες συμπεριφορές δημιουργούν αρνητικά πρότυπα για τα παιδιά και είναι καταδικαστές. Δεν πάβει να αντανακλά αυτό που όλοι μας βιώνουμε, ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι βίαιη, η οποία έχει ένταση και η οποία τέτοια περιστατικά δυστυχώς τα αυξάνονται. Γονείς που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού βίας επενέβησαν προκειμένου να αποτραπούν ακόμη πιο δυσάρεστες καταστάσεις, ενώ σοκαρισμένος ο μαθητής αποχώρησε από το σχολείο. Ο μαθητής ήταν σε κατάσταση σοκ, δεν μπορούσε να αντιδράσει, αδυνατούσε να αντιδράσει. Ξέρουμε πάντως ότι αν δεν υπήρχε δηλαδή επέμβαση από γονείς που ήταν παρόντες, ίσως η βία, η πράξη να ήταν ακόμα πιο έντονη.